Η Ρωσία ξεκίνησε μια μερική στρατιωτική επιστράτευση όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Υπουργείο Άμυνας συνέστησε την προσέλκυση στρατιωτικών εφέδρων σε ενεργό καθήκον καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη σύγκρουση με την Ουκρανία όπως έγινε γνωστό. Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι αν υπάρχει απειλή για την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα. Δεν είναι μπλόφα, είπε χαρακτηριστικά. Στην αρχή της ομιλίας ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας είπε ότι η Δύση έχει περάσει κάθε σύνορο, ανεύθυνοι πολιτικοί μιλούν για παραδόσεις επιθετικών όπλων στην Ουκρανία, γίνονται επιθέσεις στη Ρωσία. Η Ρωσία όπως και πριν θα σταματήσει όλους εκείνους που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τον κόσμο, που απειλούν να προκαλέσουν τη διάλυση και την υποδούλωση του κράτους, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ίδιος ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας. «Στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Σκοπός μας είναι να απελευθερώσουμε τον Ντονμπάς και δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να εγκαταλείψουμε τους ανθρώπους αυτούς», ενώ σημείωσε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής δεν επιθυμούν να επιστρέψουν υπό το ζυγό της Ουκρανίας.